Ναι. Ωραία, έχουμε Γιώργο Τσαγκίνη. Ναι, ελπίζω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλώς τον, καλώς τον. Πήρα παιδιά, πήρα στο Χαλάδρι στο Φώτη. Μπούτσε εκεί, local bar. Ναι, και αυτό φίλε, και αυτό φίλε. Για να δούμε πώς θα τελειώσει. Φωτάρας, φοβερό πήρες, η δική του ζωπηρία. Λοιπόν, ναι, στην έκταξη, παιδιά, νομίζω ότι είναι παρασφαλές ότι έχουμε περάσει την προετοιμασία για το μάτς με την Adverb. Ναι. Είναι όλα τα λεφτά αυτό το παιχνίδι υπό την έννοια της ενός μεγάλου τελικού για την Ένωση. Χωρίς την πίεση κιόλας, ξέρεις, το τεράστιο πρέπει, υπό την έννοια για να όλες οι ελληνικές ομάδες φέτος στην Ευρώπη, ακόμα και ο Άρης του δεν τα κατάφερε στα πέναντι, κατάφεραν καλά πράγματα. Ήδη το γεγονός ότι έχει κλειδώσει τη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League είναι ένα πάρα πολύ σημαντική για μένα επιτυχία. Υπό την έννοια ότι με την Δυνάμο Ζάγκρεπ δεν συνιστούσε το παβορή σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, σωστό. Και, έτσι είναι. Ναι, και κατάφερε και έκανε την υπέρβασή της. Ναι, εγώ θυμίζω ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ είχε παίξει δύο φορές ομίλους στο Champions League τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Βέβαια. Όχι πριν τον πόλεμο. Και με σημαντικές, ναι, ακριβώς. Και με πολύ σημαντικές προκρίσεις. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικές προκρίσεις εκτός έδρας και γι' αυτό φαίνεται τότε ότι ήταν πιο δύσκολο το εκτός από το εντός. Γιατί και με την Κουμπόη το είχαν κάνει. Και με την Πολοκλίνη τότε που παίζει και εκείνη η Champions League. Είχε κάνει πολύ σημαντικές προκρίσεις και γι' αυτό και φτάσει και στο 38 του ranking της UEFA. Έτσι, αλλιώς ναι, κατά ψέματα. Και αν παρουσέξατε μετά τι έγινε, πουλήσανε κανένα δύο-τρεις παίκτες σε τιμές μεγάλες μετά τον αποκλεισμό. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν έκανε μεγάλη εντύπωση που πούλησε μόνο 6 εκατομμύρια το Λιβάκοβιτς, τον τερματοφύλακα. Ναι, φοβερό τέρμα. Ναι. Φοβερό τέρμα και πολύ λίγο το ποσό. Ναι, ναι, και εμένα μου φαίνεται μικρό. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρουμε. Προφανέστατα εννοείται αυτή για να το κάνουν. Κοίταξε, μπορεί και όλα πήγε στην Τουρκία, έτσι. Δεν πήγε. Ναι, στο Σενέρ. Σενέρ πήγε, ναι. Μπορεί και με τον παίκτη να είχαν συμφωνήσει ότι σε παρακαλούμε, παίξε σε αυτά τα δύο μάτς. Μήπως περάσουμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, να κλειδώσουμε τα 5-10 εκατομμύρια και να μας δώσει και εσύ 6, να γίνουν, ξέρω εγώ, 16 και να είμαστε καλά. Να διατηρήσουν δικαιώματα ή τίποτα. Ναι, ναι. Οπότε όλο αυτό μαζί το πακέτο είναι λογικό. Ξέρετε πώς θα το κρατήσει το παίκτη τώρα κάτι στην Άμμο Ζάγκρεπ. Τι τέρμα, τι ωραίο τέρμα. Πολύ, πολύ, πολύ καλό και με πόδι. Και άλλου παίκτε είχαν καλού. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Έδωσαν τον Ιβάνης, έτσι έδωσαν παιχταράδες, έδωσαν το στόπερ. Η Adverb αντικειμενικά, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι λιγότερο καλή ομάδα από είναι πιο χαμηλό εμπόδιο. Σίγουρα. Απλά έχεις αυτό το θέμα. Η διαφορά της είναι ένα ότι είναι πιο σφιχτή η ομάδα. Δηλαδή, μου το έλεγαν και εκεί οι Βέλγοι ότι ό,τι έχει δει από Ολλανδία και Βέλγιο καμία σχέση, μου λέει. Ναι. Εδώ είναι, μου λέει, πιο ιταλικό το μοντέλο. Παίζει πολύ, μου λέει, στο περίμενε, πολύ ξύλο, πολύ ένταση. Αλλά δεν μας στερούμαστε ποιότητα μεσοπαιδικά. Και ο Βαμπόμελ είναι σχολή, λέει, ο Μπενάκερ, ας πούμε, και όχι, ξέρω εγώ, Μίχελς και τέτοια πράγματα. Είναι πιο δηλαδή το αποτέλεσμα. Της Ολλανδικής Ινήσιας, όχι. Το κακό είναι ότι πάντα η πρωταθλήτρια Βελγίου τα τελευταία χρόνια καταφέρει να μπει στους ομίλους. Αυτό είναι, δεν πρέπει να τυχαίο, δηλαδή κάτι κάνει και αυτή καλά. Ναι, προφανέστατα. Είναι στο νούμερο 8, παιδιά, στη λίστα της UEFA, έτσι, το Βέλγιο. Το Βέλγιο, ναι. Είναι πάνω από τη 10, δηλαδή στο top 10 και είναι στην 8η θέση. Εντάξει, προφανέστατα και είναι καλές ομάδες. Σαφέστατα και αυτό που είδαμε στο πρώτο μάτς, νομίζω ότι δεν μπορεί να φοβίζει την ΑΕΚ. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει 27 clean sheet. Ναι. Πάρα πολύ σφιχτή. Πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο από το... Σε 27 μάτς δεν έφαγε γκολ, δηλαδή. Από την άμυνά της, ναι. Και ένα με την ΑΕΚ 28, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο από την άμυνά της. Φαντάζομαι πήρε δύο προκρίσεις στα πέναλτι λόγω του Λιβάκοβιτς. Ναι. Και το Super Cup στα πέναλτι το πήρε. Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Είναι η ανομαλία του ποδοσφαίρου. Κάναν Super Cup ενώ έχουν πάρει double. Αυτά είναι μόνο στην Αγγλία και στο Βέλγιο. Δεν ξέρω πού άλλο. Όχι, όχι, δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο. Ναι, μπορεί γίνεται και, και στη Γερμανία. Αλλά... γίνεται δηλαδή. Ναι, βασικά όπου κάνουν. Τώρα, αφού κάνουν double, τι σου ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει όπου υπάρχει για να ξεκινήσει ο θεσμός. Να ξεκινήσει χρονιά, βάζουν ένα πανηγύρι. Αυτό εμπορικό είναι τελώς. Εμπορικό είναι για τηλεόραση και για το πανηγύρι, όπως το λέτε. Σίγουρα έδειξε πολλές σημαντικές αδυναμίες στα κρέα της ΠΑΚ για μένα η συγκεκριμένη ομάδα και τώρα δεν παίζει και πατάει ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον Φαμπόμε να κάνει αλχημίες στην άμυνά του. Εκεί πρέπει να χτυπήσει, τουλάχιστον αυτό έχει φανεί από το πρώτο μάτς η ΑΕΚ, δηλαδή από τα δεξιά η ΑΕΚ με τον Άμραμπατ έκανε πολύ καλό μάτς στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μήχρονο στο 11-2. Εκεί η ΑΕΚ έπρεπε να έχει σκοράρει. Στο δεύτερο με το 5-3-1 που έπαιξε ο Φαμπόμελ, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τις τρεις φάσεις που έκανε, δεν έφτασε τόσο καλά όπως έφτανε πριν στην περιοχή τους. Το θετικό είναι ότι θα έρθει με 4-3-3, δεν θα παίξει πεντάδα στην άμυνα από ό,τι λένε οι Βέλγοι.
και νομίζω ότι αν, όχι αν, αυτό είναι το στυλ της, θα περιμένει, αν η ΑΕΚ καταφέρει να μην είναι τόσο άστοχη όσο ήταν τώρα με τον Πανσεραϊκό ή και με την ίδια την ΑΔΕΡΠ. Βασικά Γιώργο πρέπει να καταφέρει να μην δεχτεί πρώτη γκολ, γιατί σε όλα αυτά δέχεται πρώτη γκολ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα τώρα στο ξεκίνημα. Ωραία, έκανε τις ανατροπές της. Η δεύτερη μυθιστορηματική, γιατί βάζει δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις παιδιά. Δηλαδή, γίνεται. Πρέπει να πει μπροστά σε ένα παιχνίδι, δηλαδή. Αυτό είναι το. Πρέπει και φέτος, μάλλον σε ένα επίσημο μάτι, γιατί και στα τέσσερα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, έχει πάει πίσω στους γκολ. Ναι. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να βρει και γκολ. Και με την Adverb δύο φορές χτύπησε πριν το δεχτεί το γκολ με τις κεφαλιές του Λιβάη, αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Και να μην χαρίσει και να είναι συνάρτηση, ρε παιδί μου. Γιατί τα δύο πρέπει να γίνουν καλύτερα. Πρέπει να γίνουν καλύτερα και τα δύο είναι. Είτε είναι, παιδιά, μιλάμε για προκριματικά play-off του Champions League. Αν του κάνει ότι όποιο λάθος, όποια έλλειψη συγκέντρωση, οποιοδήποτε παραμικρή λεπτομέρεια που δεν κάνει σωστά, θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Και αντιθέτως συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη. Νομίζω ούτε σε άλλους, σε τέτοια μάτια και με τόσο μεγάλα πρέπει. Δεν χρειάζεται καν να το λέξεις για να το δουλεύει ας πούμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να είναι ούτως συγκεκριμένη, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όμως και σε ένα βαθμό, εγώ θα πω σε 60%. Γιατί προχθές δεν το κάνει ούτε στο 10% της φάσης που θα δημιουργήσει. Δεν γίνεται σε τέτοιο επίπεδο να βγάλεις ας πούμε 6 φάσεις και να μην βάλεις 2 γκολ. Δεν θα έχεις μέλλον, δεν θα έχεις τύχη. Θα πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτό το momentum. Είναι κακό για μένα, δυστυχώς για την ΑΕΚ, το γεγονός ότι όχι μόνο δεν έχει τον Γκαρσία. Γιατί το Στάνκοβιτς θα τον έχει, για παράδειγμα, αν θέλει να ξεκινήσει με τον Στάνκοβιτς ο coach, προπονήθηκε κανονικά σήμερα, αλλά δεν θα έχει το Λιβάη Γκαρσία. Και επιπρόσθετα δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και τον Πόνσε στην πρώτη αγωνιστική με τον Παφεράικο. Ήταν τιμωρημένος. Ναι, για να πάρει ένα δεύτερο μάτς, γι' αυτό το λέω, όχι γιατί να βρει λίγο ακόμα παραπάνω. Δηλαδή ο Πόνσε χρειάστηκε ένα 20 λεπτό να καταλάβει τις παίχτες του, τους συμπαίχτες του και πώς θα παίξουν. Μετά άλλαξε το σύστημα αναγκαστικά βέβαια, γιατί έμεινε με 10 παίχτες η Adverb και κατάφερε να πηλήσει δύο φορές με κεφαλιά, αλλά. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ, έτσι να πάει από τα άκρα συνέχεια με ψηλές μπάλες. Το ξέρουμε αυτό. Μα το είπε κιόλας, είπε ότι κάναμε περισσότερες σέντρες από σούτ από μέσα απόσταση, ας πούμε. Δηλαδή. Έχει ζητήσει πολλές φορές ο Ματιθανούς παίχτες του και το δουλεύει και πολύ, γιατί από πέρυσι που πηγαίνουν στις προπονήσεις, το σούτ από τη μέση απόσταση το δουλεύει πάρα πολύ. Ναι. Απ' την άλλη μέσα στο παιχνίδι τώρα αυτό είναι που λέμε το καθαρό μυαλό και να είναι συγκεντρωμένος, ότι όταν έρχεται εκείνη η ώρα. Να το θυμάσαι, να το, αυτό που έχεις δουλέψει και να το βγάλεις στο χορτάρι. Το άλλο θεματάκι που φαίνεται σαν στο ξεκίνημα και είναι λίγο παράξενο, είναι αυτή η ιστορία με τα πέναλτι. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι. Του δίνουν πέναλτι γιατί είναι σέντερφορ και το σέντερφορ θέλει τα γκολ κτλ. Και έχει χάσει ένα, ρε παιδί μου, όμως. Ναι. Αλλά θυμάσαι ποιο. Η λογική του. Και με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να στοιχίσει. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει 2-0 και να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα είναι ο Λιβάη που τα χτυπάει και τα βάζε. Όταν έχει χάσει μόνο ένα δεν μπορεί να του πει ότι δεν είναι καλό, α πούμε. Στην πράξη εννοώ. Και μετά είναι ο Άμραμπατ. Συνήθω ο Άμραμπατ θα τα βαράει το φάνε μέσα. Σωστό. Λιβάη Γκαρσία και Άμραμπατ. Και ο Άμραμπατ έχει χτυπήσει τώρα με εξαίρεση. Ναι. Ορίστε. Και πέρσι έχει χτυπήσει ο Άμραμπατ πέναλτι. Ναι, βέβαια. Όταν παίζει, είτε έρχεται από τον πάγκο, είτε είναι βασικός και έχει κερδίσει πέναλτι, είναι αυτός που θα το εκτελεί. Ναι. Δηλαδή είτε ο Λιβάη είτε αυτός, αλλά συνήθως, επειδή είναι η ένταση τέτοια και αυτά, το δίνουν στον Άμραμπατ, διότι το παιδί έχει πολύ κρύο αίμα, δεν επηρεάζεται. Γενικά από έδρες, έχει μια μούρλα πολύ θετική για τέτοια πράγματα, για να εκτελέσει πέναλτι. Και ξέρεις που φαίνεται με τον Άμραμπατ το κρύο αίμα που λες, ότι καμιά φορά που τους αποκαλύπτεται θεωρητικά με τον αντίπαλο, σηκώνει και χαμογελάει. Ναι, δεν έχει τέτοια. Όχι, δεν είναι, είναι πάρα πολύ καλό παιδί κιόλας και είναι η λογική του αυτή, θα τσακωθεί. Δηλαδή στο φιλικά προετοιμασίες παίξαμε με την Adverb που κέρδισε με την 3 ΑΕΚ και σε μια φάση είναι ένας παίχτης στον Μαρχάρη και του κάνει μια χαρακιά με τα νύχια του πίσω στο λαιμό, σαν το σήμα της Nike. Συγγνώμη για τη διαφήμιση. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν έτσι. Είχε γυρίσει, επειδή είμαστε πολύ κοντά όπως καταλαβαίνεις, είχε γυρίσει και του φώναζε του παίχτη Tiger Cop στα νύχια σου. Καλώς. Γέλαγε, ενώ του είχε κάνει χαρακιά καλή σου λέει και του λέει αγόρι μου, τι γρήγορα, κόψε τα νύχια σου λέει αγόρι. Μπάλα πες. Είναι τέτοιος τύπος, δεν είναι, είναι αλεκρία. Αλεκρία. Θα τα αντιστεί, θα πάει πάνω του, αλλά τέλος. Μετά γέλια, αγκαλιές και φιλιά. Okay. Τέλος λοιπόν για τώρα. Τέλος για τώρα, αύριο θα πούμε ότι έχει την τελευταία προπόνηση εξασπάτη, θα την κάνει 8 παρατέταρτο και στις 5.30 θα μιλήσει ο προπονητής με ένα παίχτη στην Νέα Φιλαδέλφεια στο γήπεδο. Έγινε. Γεια σας.